Καλή εβδομάδα, σήμερα Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, η ώρα Ελλάδα σε διαφορετική ώρα και ημέρες. Πρωινό, μας αρέσει έτσι κι αλλιώς το πρωινό ξύπνημα και θα κάνουμε λοιπόν τα ταξίδια μας ανά τον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες και φιλέλληνες, σε ώρες πρωινές που, για να είμαι ειλικρινής, βολεύει και καλύτερα, γιατί μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα και την ζώνη από την πλευρά της Αμερικής, έστω και αν είναι έτσι περασμένα μεσάνυχτα εκεί, παρά το βάρβαρο 4-5 η ώρα που παίρναμε και ξυπνάγαμε τους καλεσμένους μας για να μπορέσουν να έχουν επικοινωνία μαζί μας, με εσάς κυρίως, τις ακροάτρες και τους ακροατές, εδώ στην ώρα Ελλάδας. Πιάνουμε καλά και τη ζώνη της Αυστραλίας, πιάνουμε πολύ καλά και τη ζώνη της Ευρώπης και σήμερα με Ευρώπη θα συνδεθούμε, με Γερμανία, με το Άχεν, όπου θα γνωρίσουμε και θα ακούσουμε την ιστορία ενός εξαιρετικού στιχουργού, του Γιώργου Κανλή. Έχει γράψει εξαιρετικά τραγούδια, θα ακούσουμε κάποια από αυτά, κάποιες από τις δημιουργίες του και θα μιλήσουμε για τη ζωή εκεί στην ξενιτιά, στη Γερμανία, τις δυσκολίες που υπάρχουν, τον πόθο και την νοσταλγία για την Ελλάδα και όλα αυτά. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Τάσος ο Ηλεμέζης είναι στη ρύθμιση του ήχου και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο φίλος μας ο Γιώργος Κανλής, τον οποίο θα τον συναντήσουμε σε πολύ λίγο, και λέμε τη λέξη φίλος έτσι για να σπάει αμέσως ο πάγος και να συνειδητοποιούν και οι καλεσμένοι μας εδώ ότι είμαστε μια όμορφη παρέα, μια πρωινή πλέον παρέα. Με το αίμα μου στο χιόνι, Γιώργος Ιδραίος τραγουδάει και στην μουσική επιμέλεια ο Ανδρέας Αντρέου. Γιώργος Κανλής, στιχουργός, πάμε. Ζήτω ηλευθεριά, Γέρμανε δεν είμαι πιόνι, είμαι ελληνική γενιά. Μάτνιτσα ανώπορια, Άγκιστρο και Συντική, του θανάτου τα καμιόνια, τη ζήταν σ' αυτή την. Τη Βέλχμαχτ τη ζητάν. Πάρτε πίσω τα καμιόνια που στην Άβυσσο μας πάν. Με το αίμα μου στο χιόνι γράφω ζήτω ηλευθεριά. Γέρμανε δεν είμαι πιο. Oh,
Είναι η πρωινή πλέον ώρα Ελλάδας και ώρα Ελλάδας είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι με την φωνή της Ελλάδας. Σήμερα Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Σοηλεμέζης και στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Άχεν της Γερμανίας ο στιχουργός Γιώργος Κανλής. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα και στην ραδιοφωνία. Καλημέρα σε όλη την Ομίγυρη, τη ραδιοφωνική Ομίγυρη και από τα χού τους Έλληνες από τα χού της γης. Λοιπόν, είσαι ένας λοιπόν από τους Έλληνες από τα χού της γης, έτσι, εκεί στη Γερμανία. Θα μας τα πεις όλα και για το πώς βρέθηκες εκεί. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τη δουλειά σου, να γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα τον Γιώργο Κανλή. Να πάμε δηλαδή πίσω από πού είσαι, πώς μεγάλωσες εκεί στα παιδικά σου χρόνια, στη γειτονιά σου, στο χωριό σου, στην πόλη, δεν ξέρω. Θα μας τα πεις εσύ όλα αυτά. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, κατάγομαι από τη μακρινή Τεσσερών, από μικρός μέρος στη Θεσσαλονίκη και δις του Χαριλάου. Από εκεί άρχισα τα πρώτα βήματά μου. Σαν στιχουργός, είχα σε ένα διαγωνισμό, σε ένα στοπροδικό ζωή του παιδιού, είχε γίνει ένα διαγωνισμό και είχα αποτεύξει και από εκεί δηλαδή ενεθάρρυνα και άρχισα να γράφω. Ναι, ναι. Τώρα αυτό που λες στο περιοδικό ζωή του παιδιού, για ποια χρονολογία μιλάμε, έτσι για να καταλάβουμε. Ήταν η εποχή του 1965. Πω, πω, πίσω μας πήγες, ναι, πολύ ωραία. Είμαι υπερονόβιος. Όχι, δεν λέω γι' αυτό, αλλά έτσι σκέφτομαι το περιοδικό. Ήταν μηνιαίο ήταν το περιοδικό. Ναι, ναι, σκέφτομαι το περιοδικό και τι είδους περιοδικά κυκλοφορούσαν τότε και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα τότε, εκείνες τις εποχές, από τις σημερινές. Ήταν υπό την αιγύτητα του Υπουργείου Παιδείας, είναι, και κυκλοφορούσε δηλαδή στα εξωτάξια γυμνασία. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάς, ασχολείσαι λίγο με την, αρχικά με την ποίηση, έτσι, μέσα από τους στίχους, τους ποιητικούς και στην πορεία. Κάπου βλέπεις ότι μπορείς να μελοποιήσεις, να μπορούν να μελοποιηθούν οι στίχοι σου ή μάλλον να γράψεις για κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει τραγούδι. Άρχισα δειλά και όταν είδα να υπάρχει κάποια δικαίωση από το περιοδικό, τότε αναφέρανα και είπα ότι μπορώ να κάνω και εγώ κάτι, να προσφέρω το λιθαράκι μου στο ελληνικό τραγούδι. Η πρώτη επαφή με το τραγούδι και με τη μουσική είχε γίνει το 1972 με τον Λεωνάρντο Μπορνέλη. Φοβόμουν δηλαδή να έρθω σε επαφή με ένα πολύ μεγάλο συνθέτη. Mm-hmm. Έτσι γνώρισα τον Λεωνάρντο Μπορνέλη και ξεκίνησα με δύο μικρά δισκάκια. Το πρώτο, το τιτροφορούτο, άνθρωπε σκέφτηκες ποτέ, και η οπίστια πλευρά του τραγούδι της ανοίγει σε ένα ωραίο χασάπικο. 45 άρια αυτά, έτσι, τα μικρά δισκάκια. Ναι. Το 1973 έκανα τον τρίτο μου δίσκο. Μετά από ένα χρόνο ενέσκυψε ο πόλεμος, η εισδοχή του Ατήρα στην Κύπρο, και έτυχε να γνωρίσω ένα πολύ μεγάλο συνθέτη. Mm-hmm. Ο οποίος μετά έγινε φίλος μου και μετά συνεργάτης, ο Ανδρέας ο Ανδρέου. Mm-hmm. Και από εκεί άρχισε δηλαδή το μεγάλο μου βήμα. Κάναμε το πρώτο δισκάκι, το σπήραν φωτιά μου στο νησί, υπό την αιγύδα της, δηλαδή χρηματοδοτήθηκε από την Οικουμενική Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας και από τον Μητροπολίτη της Γερμανίας. Mm-hmm. Αυτά τα τραγούδια, αυτός ο δίσκος ήταν σχετικός με όλη την ιστορία, να το πω λίγο πιο απλά και λαϊκά, του ξεπουλήματος της Κύπρου. Ακριβώς. Όταν παρασόταν η Κύπρος, εγώ έγραφα για 12 τραγούδια. Ναι. Αλλά τελικά μας χρηματοδότησαν ένα μικρό δισκάκι. Από τη μια πλευρά τιτλοφορείται το «Σπήραν φωτιά μου στο νησί» και από την άλλη μπήκανε μέσα στον Καραβά. Μια κομμόπολη η οποία γυρνιάζει με την πάνω στο, με τη Μόφου. Ναι. Και ήταν η πρώτη επαφή. Αυτή τώρα η εμπλοκή σου με το θέμα το Κυπριακό, πέρα από το προσωπικό ενδιαφέρον, είχε παίξει σημαντικό ρόλο και η γνωριμία σου με τον Ανδρέα Ανδρέου σε αυτό. Η γνωριμία με τον Ανδρέα Ανδρέου. Έχουμε την ίδια τάση, έχουμε και οι δύο να γράφουμε περισσότερο, ασχολούμαστε με το πολιτικό, το ελληνικό τραγούδι, παρά δηλαδή με ερωτικά. Γράψαμε και ερωτικά, αλλά εμείς είμαστε κατ' εξοχήν πολιτικοί ή πολιτικοί καλλιτέχνες. Ναι. Άλλωστε η πολιτική με τον έρωτα δεν πολύ ταιριάζει, οπότε... Ακριβώς. Με τον Ανδρέα δεθήκαμε και όπως δένουμε με τον καθένα. Δηλαδή, εγώ πάντα όταν συνεργάζομαι γίνει φίλος και μετά συνεργάτης. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Να είσαι πρωτοφύλος και μετά συνεργάτης. Και έτσι υπάρχει μεγαλύτερη και πιο αγαστή η συνεργασία.
Λοιπόν, ναι. Βγάλαμε το δίσκο υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Δυτικής Γερμανίας του τότε Μητροπολίτη Ειρηναίου. Από τη μια όψιο το τραγούδι ονομαζόταν «Μπήκαν μέσα με σφύρα φωτιά μας στο νησί» και από την άλλη όψη τον «Μπήκανε μέσα στο καραβά». Και έτυχε να συνεργαστούμε με τον Δημητρά. Ήταν η πρώτη επαφή του Δημητρά με το τραγούδι. Δηλαδή η πρώτη που συνεργαστήκαμε με τον Δημητρά και μάλλον δηλαδή αναδείχθηκε ο Δημητράς, ήμασταν εμείς, ο μεγάλος Γιάννης Δημητράς. Ναι. Οπότε έχει αρχίσει και μπαίνει πλέον το νερό στα βλάκι, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Μετά από άρχισε τακτική συνεργασία με τον Ασβέα τον Αντρέο, το Μάιο του 1982 έτυχε να πάρουμε μέρος στο φεστιβάλ της Μελβούρνης της Αυστραλίας που προτέψαμε. Πρώτο βραβείο στίχου, πρώτο βραβείο ερμηνείας, πρώτο βραβείο σύνθεσης και πήραμε το χρυσό βραβείο, τη χρυσή πλακέτα. Ναι. Εδώ να σε διακόψω λίγο, Γιώργο, για να μπει και ο κόσμος και εγώ στην διαδικασία ενός ανθρώπου ο οποίος κάθεται να γράψει έναν στίχο ο οποίος στην πορεία θα μελοποιηθεί. Εκείνη τη στιγμή θέλω να μου περιγράψει λίγο την ψυχοσύνθεσή σου, δηλαδή σε τι ψυχολογική κατάσταση είσαι ή πρέπει να είσαι για να βγει αυτός ο επιτυχημένος στίχος, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει εύκολα ο καθένας μας. Έτσι. Είναι το πάθος μου και η αγάπη για την πατρίδα. Προσφέραμε Νίκο την ψυχή μας. Δώσαμε και δεν πήραμε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω το τελευταίο. Δώσαμε και τι πήραμε στο τέλος. Δώσαμε και δεν πήραμε τίποτα. Όλα τα κάναμε για την πατρίδα. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλους. Οι άλλοι κάνανε, παίρνανε συναυλίες, παίρνανε επιδόματα, μόνο και μόνο δηλαδή για να πάρουμε κανένα φράγκο. Εμείς δώσαμε και δεν πήραμε. Λοιπόν, σε αυτό το φεστιβάλ προτέψαμε. Το τίτλο του τραγουδιού λεγόταν «Στους δρόμους του κόσμου». Πήραμε το πρώτο βραβείο ποίησης, πρώτο βραβείο ενορχήστρωσης, πρώτο βραβείο ερμηνείας και μετά αυτό το τραγούδι είχε μεγάλη απήχηση. Αποδόθηκε, γίνανε δηλαδή τέσσερις εκτελέσεις. Σε τι αναφερόταν, το τραγούδι αυτό, οι δρόμοι του κόσμου, ας πούμε, ποιοι ήταν, πώς γινόταν ο συνειρμός, και ενδεχομένως το δέσιμο και με την Ελλάδα. Ήταν αναφερόταν δηλαδή ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε φιλιρινικοί και προσπαθούμε δηλαδή, είμαστε οι πρωτάριδες, αυτοί οι οποίοι αγωνιζόμαστε δηλαδή για να ενεργοποιηθεί η ειρήνη ανά τον κόσμο. Το συνέβησα την ειρήνη και τον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι από τα γενοφάσκια του ειρηνόφιλος, καλόφιλος και θέλει δηλαδή να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και στην οικουμένη, όπως έκανε από τα πανάρχια χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, να κάνουμε μία παύση, να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Πέτρος Καράλης σε μουσική του Γιάννη Μανθόπουλου, που μιλάει για έναν λοχία που είναι γνωστός στο ευρύτερο ελληνικό κοινό και έχει να κάνει και με τις δικές σου περιοχές εκεί πέρα, έτσι. Ναι. Θα μας τα πεις και θα μας τα εξηγήσεις αναλυτικά σε λίγο. Λοχίας Ίτσιος. Ναι, πες. Να ανοίξω μια αγγίλη, μια που αναφέρεις στον Πέτρο Καράλη. Ο Πέτρος Καράλης είναι ένας σπουδαίος θεσσαλονικιός τραγουδιστής. Και έχει πάρει δύο φορές το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Λοχίας Ίτσιος. Ναι, ωραία. Για πετρίτσια νοπορόγια παντρεύω διάζει λευτεριά στα πρίλη τα περβόλια. Η λευτεριά δεν δίνεται, είναι μεγάλο ψέμα. Αν η συμμαχία άρχισε και πόταμο στο αίμα. Καρσί του σκύλι δυο, τρία δίκρυ, τρία γοριά. Τρία λεβεντόπεδα από το χωριό Πορόγια. Κι αφού από σφαίρες μείνανε, δεν το βάλαν στα πόδια. Προγόνων κατορθώματα θυμίσανε αιώνια. Η λευτεριά δεν δίνεται, είναι μεγάλο ψέμα. Αν η συμμαχία άρχισε και πόταμο στο αίμα.
κι δε χαρίζεται, πληρώνεται με αίμα. Χίλιοι πως δεν εντράπηκαν που τα βάλαν μένα. Τον ήρωα τιμήσανε, το στήσανε στα έξι. Τον Ίτσιο τον εκτέλεσαν πριν τα 36. Καρσί τους χίλιοι δυο, τρία δίκρυ, τρία γοριά. Τρία λεβεντόπεδα απ' το χωριό Πορόγια. Κι αφού από σφαίρες μείνανε, δεν το βάλαν στα πόδια. Προγόνων κατορθώματα θυμήσανε αιώνια. Η λευτεριά δεν δίνεται, είναι μεγάλο ψέμα. Αν η συμμαχία άρχισε και πόταμο στο αίμα. Καρσί τους γύλι δυο, τρία δίκρυ, τρία γοριά. Τρία λεβεντόπεδα απ' το χωριό Πορόγια. Κι αφού από σφαίρες μείνανε, δεν το βάλαν στα πόδια. Προγόνων κατορθώματα θυμήσανε αιώνια. Η λευτεριά δεν δίνεται, είναι μεγάλο ψέμα. Αν η συμμαχία άρχισε και πόταμο στο αίμα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Είμαστε σε ζωντανή ανοιχτή γραμμή με την Γερμανία και το Άχεν, τον στιχουργό Γιώργο Κανλή. Ένα από τα δημιουργήματά του, το ακούσατε μόλις τώρα, και μιλάει για τον Λοχία Ίτσιο. Πολλοί γνωρίζουν τον Λοχία Ίτσιο, αλλά ίσως να μην ξέρουν τις λεπτομέρειες της ιστορίας του, πως μαζί με τέσσερις άντρες, πέντε παλικάρια όλα μαζί, αντιστάθηκαν απέναντι σε μια ομάδα Γερμανών που ήταν πάνω από 300, με αποτέλεσμα να τους εξολοθρεύσουν και να καταφέρουν να αντισταθούν ηρωικά και δυναμικά. Όταν συνελήφθη λοιπόν, ο Γερμανός στρατηγός, Όρνερ το όνομά του, ρώτησε τον Ίτσιο πού είναι ο αξιωματικός σου, και ο Λοχίας Δημήτρης Ίτσιος απάντησε: «Δεν υπάρχει, εγώ είμαι επικεφαλής». Ο στρατηγός Σόρνερ αποκρίθηκε: «Εσύ?» «Ναι», είπε ο Λοχίας Ίτσιος. Και ο Γερμανός στρατηγός του είπε: «Συγχαρητήρια, με την αντίστασή σου ζωντάνεψες το πνεύμα των προγόνων σου». «Έκανα το καθήκον μου», απάντησε ο Λοχίας Δημήτρης Ίτσιος, και ο στρατηγός του ανακοίνωσε ότι πρέπει να κάνει και αυτός το δικό του. «Μου στήξες πάνω από 200 άνδρες», και στη συνέχεια διέταξε να τον εκτελέσουν. Απίθανα πράγματα. Απίθανη ιστορία, συγκλονιστική ιστορία, έπος με ελληνική ψυχή. Έτσι, Γιώργο? Ακριβώς. Να αναφερθώ ότι ο Ίτσιος ήταν από το μόνιμο χωριό εκεί που έγινε η μάχη πάνω Πορόγια. Ναι. Κοίτες τις πρόποδες του βουνού Μπέλες, και αυτά διαδραματίστηκαν στο Πίπολι βολείο 8. Ναι. Αυτά τώρα, για να καταλάβουμε και εμείς, πρέπει να είναι αρκετά κοντά στον τόπο που γεννήθηκες εσύ, έτσι? Ναι, από τη Μακρινίτσα θα έχει 4 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Οπότε και από αυτό είσαι επηρεασμένος, γιατί... Βεβαίως είμαι επηρεασμένος. Έτσι, προφανώς... Από τα παιδικά μου χρόνια. Ακριβώς αυτό. Ναι. Άκουγες ιστορίες... Το χωριό μου λέγεται Μακρινίτσα και παλιά ονομασία Μάτνιτσα, και αναφέρεται και σε δύο τραγούδια. Λοιπόν, έγινε μια πολύ σπουδαία μάχη. Ταμπουρώθηκαν οι τρεις Έλληνες στρατιώτες μαζί με το Λοχείο τον Ίτσιο μέσα στο πολυβολείο. Εξήντησαν 33.000 σφαίρες, και όταν πια τους τελειώσανε, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Όφειλαν να βγουν έξω να προωθούν. Δεν υπήρχε άλλο τρόπος. Και όταν βγήκαν έξω, δεν μπορούσαν να βγουν από τις σφαίρες οι οποίες είχαν κλείσει για την είσοδο του πολυβολείου. Και τότε τραυματίστηκε αυτή η στοιχομηθεία που αναφέρθηκε με τον Ίτσιο και με τον στρατηγό, τον Γερμανό. Μάλιστα. Λοιπόν, και βέβαια η ιστορία και ο δρόμος σε φέρνει εσένα στην πορεία στη Γερμανία. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Μάλιστα. Και για την ξενιτιά, γιατί είναι μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στον ελληνισμό της Διασποράς, με όλα όσα κάνουν και δημιουργούν εκεί. Αλλά θα ήθελα λίγο να συνεχίσουμε στο κομμάτι της δισκογραφικής σου δουλειάς μέσα από τον στίχο. Είχαμε μείνει, αν δεν κάνω λάθος, στο 82-83 περίπου, που είχαμε σταματήσει. Το 82, όταν μας απενεμήθηκε το βραβείο από τις ερμηνείες, πήραμε χρυσό βραβείο, χρυσή πλακέτα και ένα χρηματικό ποσό, το οποίο ακόμη ταξιδεύει, δεν το πήραμε. Ναι, τέλος πάντων. Το πήρατε στα λόγια, σβήστηκε στον αέρα. Συνέπεσε τότε να βγάλουμε ένα μεγάλο δίσκο,
με τον οποίο συμμετείχα με τέσσερα τραγούδια. Ο δίσκος των 33 στροφών βινιλίου. Ο δίσκος κυκλοφορούνταν στους δρόμους του κόσμου, πήρε δηλαδή το γενικό τίτλο από το ομώνυμο βραβείο μας, αυτό το τραγούδι που λεγόταν στους δρόμους του κόσμου. Ναι. Συμμετείχαν και άλλοι στιχουργοί και ποιητές, εγώ συμμετείχα με τέσσερα τραγούδια. Και το 85 κάνεις το δεύτερο μεγάλο σου δίσκο, με αποκλειστικά δικά σου τραγούδια, έτσι. Ναι, αποκλειστικά, ναι. Mm-hmm. Αποκλειστικά. Αυτό το δίσκο τον έκανε με τον Αντρέα Αντρέου και πάλι σε μουσική του Μανώλη Χρυσοστομίδη, έτσι. Ναι, τα τραγούδια της Ειρήνης, δύο σύνθετα στη μουσική δηλαδή, την έχει γράψει ο Αντρέας Αντρέου, έξι τραγούδια ο Αντρέας Αντρέου και έξι ο Μανώλης Χρυσοστομίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δυστυχώς τον Μανώλη ακούω με τη φωνή του και κλαίω, αλλά αυτός δεν υπάρχει. Πέθανε πολύ νέος από τον καρκίνο του νοτιού μυελό. Κρίμα. Μυελός καρκίνο στο μυελό. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε το διπορικό μέσα από τη δουλειά σου για να έχουμε μετά όλο το χρόνο να ακούσουμε ακόμη τρία τραγούδια που έχουμε επιλέξει, που έχεις επιλέξει και να μιλήσουμε μετά και για τη μετανάστευση που είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Βεβαίως. Το οποίο άλλαξε και την πορεία της ζωής σου, έτσι. Λοιπόν, μετά το δίσκο, τον επιτυχημένο δίσκο με τον, τα τραγούδια της Ειρήνης, έτσι. Ναι, με τον Αντρέα Αντρέου. Προχωράει και γίνεται μια μελοποίηση. Τι ακριβώς είναι αυτό που έγινε μετά. Η πρώτη λέει το συλλήτουργο της, στην Αθανασία της ψυχής μελοποιείται. Α, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διαβάζω εδώ τώρα το βιογραφικό. Έχω γράψει δύο ορατόρια, τα οποία αποτελούνται από δύο ενότητες. Το συλλήτουργο στην Αθανασία της ψυχής και το συλλήτουργο στην εγκοσμιότητα. Μελοποιήθηκε το συλλήτουργο στην Αθανασία της ψυχής με τετραφωνική χοροδία, 45 μουσικά σύνολα, και το έργο το μελοποίησε ο Λευτέρης Αερόπουλος από το Μουσικό Εργαστήρι Σερών. Είχε μεγάλη απήχηση, γίνανε πάρα πολλές συναυλίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και είχαμε δηλαδή πάρα πολύ ωραία κουρακευτικά λόγια πάνω στο έργο που γράψαμε. Ναι, ναι. Και ήταν συμφωνικό. Ναι. Επίσης, λοιπόν, τότε παράλληλα θυμάμαι ήταν και η επαφή μου και η σχέση μου με το μεγάλο Τολίνο Κόκοτο, αυτό το μεγάλο συνθέτη. Ναι, τώρα έχουμε περάσει στον επόμενο αιώνα, έτσι. Ναι. Είμαστε στο 2001. Το 2001 μάλιστα. Mm-hmm. Τότε με τον Λίνο Κόκοτο, ο Λίνος Κόκοτος είχε έρθει για να κάνει μια συναυλία στην Συμφωνική Ορχήστρα του Μράχου, τον Λίνο γνωριζόμασταν από πολύ καιρό, ήμασταν φίλοι, αλλά η συνεργασία μας ευωδόθηκε τότε. Λοιπόν, και ήταν στη συναυλία ο τραγουδιστής, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, ο Αντώνης Ογκάτας, και ο μεγάλος, ο σωλής του Μπουζουκίου, ο Γρηγόρης ο Τζιστούδης, ο οποίος ήταν πρώτα στη Σουηδία, ανακηρύχθηκε από τον Γουστάβο του βασιλιά της Σουηδίας ο καλύτερος μουσικός. Μετά μετήκησε στη Γερμανία και στη συναυλία... Παιδί της Διασποράς δηλαδή και αυτός, ναι, έτσι. Σε αυτή τη συναυλία χρησιμοποίησε το δύο σωρίς του Μπουζουκίου ο Λίνος Κόκοτος τον Γρηγόρη τον Τζιστούδη. Και μετά από τη συναυλία έγινε μια συζήτηση. Λέω, Λίνο, θες να συνεργαστούμε να κάνουμε καμία δουλειά με τον Αντώνη Γκάτα, τον τραγουδιστή. Όπως είπες και εσύ, σου άρεσε και είναι μεταξύ Ξυλούρη και Νησιά. Και έτσι έγινε δηλαδή το ταξίδι το μουσικό μεταξύ εμού και του Λίνου Κόκοτου, που γράψαμε τα όνειρα μας άσπρα. Μάλιστα. Τέλειο. Από το μόνιμο τραγούδι, τα όνειρα μας άσπρα, πήρε και το συντητό όνομα. Μάλιστα. Σε αυτό το δίσκο συμμετέχει και η Θεοδοσία Στίγκα, έτσι. Ναι, εμένα το τραγούδι, η Θεοδοσία Στίγκα, ναι. Ωραία. Μετά, άλλες κάποιες έτσι ξεχωριστές στιγμές. Σε τακτά χρονικά διαστήματα έπαιρνα μέρος σε διάφορες διαγωνισμούς και συναυλίες. Έλαβα μέρος δύο φορές στους ποιητικούς αγώνες του Δεφούς, όπου δηλαδή και εκεί βραβεύτηκα. Στις 7 του Δεκέμβρη έλαβα μέρος στους Πανελλήνιους Ποιητικούς Αγώνες που διεξαγόταν υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Mm-hmm. Και, τώρα λες για το 2021 λες, έτσι. Επίσης. Ναι, για το 2021 λες τώρα, έχουμε φτάσει στο 2021, έτσι. 7 Δεκέμβρη. Το 2002, το Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη του 2002, ωραία, μπερδεύτηκα. Ναι, ναι, ναι. Πήρε το δεύτερο
Πανελλήνιο από την Πέλτο, ήμουν ως χέλος στη Μάνα. Μάλιστα. Το οποίο φιλοδοξώ να μελοποιηθεί, γιατί είναι δηλαδή και αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ μουσικό βυζαντινό ορατόριο. Ωραία. Και σταθμός, σταθμός... Μου διέφυγε να σου πω για την πρώτη μου συνεργασία, ήταν με τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη και με τη δισκογραφική εταιρεία Κυκλάδες, τη δική του στην Βαρατζέρο, με δύο δισκάκια. Το άνθρωπο σκέφτηκε ποτέ, και το τραγούδι της Θεσσαλονίκης το ένα και το άλλο το πουλία ήταν της Βροχής. Μάλιστα. Λοιπόν, σταθμός όμως στην καριέρα σου ήταν επιτυχία με τους τρεις δίσκους, τρία CD τέλος πάντων, ναι, που κυκλοφόρησαν το 2014 και εις πράξη όλες δόθηκαν στον Εθνικό Αγώνα της Κύπρου. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Με τρία CD, στα οποία δηλαδή βασικός ερμηνευτής ήταν ο Κώστας Σκοκοβίτης. Ωραία. Ωραία. Και μετά φτάνουμε στην τελευταία σου δουλειά που έχει να κάνει με το Χειρό του Ρούπελ. Ε? Ναι, με το Χειρό του Ρούπελ. Είναι 13 τραγούδια. Τη μουσική την γράψανε ο Ανδρέας Ανδρέου, ο Σάββος Δημητριζόγλου, ο Λευτέρης Σταμπούλουγλου από το Βερολίνο, ο οποίος σημειωτέων έχει συνεργαστεί και με τη Βίκη Λέανδρο. Τις έχει δηλαδή ενορχιστρώσει αυτά τα τραγούδια τα τελευταία. Ωραία. Η καταγωγή του είναι από τη Δράμα και διδάσκει σε ενίκιο, καθηγητής φυσικού ακτικού σε ενίκιο του Βερολίνου. Και ένας άλλος επίσης ηθέτης και αυτός της Διασποράς, ο Γιάννης Μαρθόπουλος, ο οποίος παίζει με την ίδια ευχαίρεια τέσσερα μουσικά όργανα, έχει δικό του στούντιο και διαμένει στο Σαρλερουά των Βρυξελών. Λοιπόν, πάμε τώρα να ταξιδέψουμε στο Σαρλερουά, σε ένα τραγούδι που έχεις γράψει, αφού μας έκανες και την τόσο όμορφη πάσα. Σαρλερουά, Θεσσαλονίκη, ερμηνεύει ο Γιώργος Ιδραίος. Σαρλερουά, στη Σαλονίκη φτάνω και όλα μια χαρά. Όλα μου τα ποφόρια που φόραγα καιρό, ξανά δεν θα τα βάλω, τα μαύρα δεν μπορώ. Για λοιπόν τη χαρά μου, μικρού του λιουθερού, στη Θεσσαλονίκη φτάνω και στον πύργο τον Λευκό. Μάνα μου Θεσσαλονίκη και αρχό της Άγκυρα, του Αλέξανδρου αδερφούλα, τώρα πάρε μ' αγκαλιά. Σπράσουνα χωρέσω τα μαύρα μου πετώ, Σαρλερουά σ' αφήνω, σε άντεξα καιρό. Στη Σαλονίκη φτάνω και όλα μια χαρά, τους φίλους να ανταμώσω στα στέκια τα παλιά. Για λοιπόν τη χαρά μου, μικρού πουλιού καιρό, Θεσσαλονίκη φτάνω και στον πύργο τον Λευκό. Μάνα μου Θεσσαλονίκη και αρχό της Άκυρα, του Αλέξανδρου αδερφούλα, τώρα πάρε μ' αγκαλιά. Για μη πω τη χαρά μου, μικρού πουλιού φτερό, στη Θεσσαλονίκη φτάνω και στον πύργο τον Λευκό. Μάνα μου Θεσσαλονίκη και αρχό της Άκυρα, του Αλέξανδρου αδερφούλα, τώρα πάρε μ' αγκαλιά. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και πάλι. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Σήμερα Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Σοηλεμέζης και είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και συζητάμε με τον στιχουργό από την Γερμανία, από το Άχεν, τον καλό φίλο Γιώργο Κανλή, ο οποίος
μας είπε τώρα όλα τα της καριέρας του, όλα όσα έχει καταφέρει και έχει πετύχει. Έχουμε ακούσει ήδη και τρία πολύ όμορφα τραγούδια από τα αναρρύθμιτα που έχει γράψει ο Γιώργος, και τώρα νομίζω, Γιώργο, είναι η ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί σου στη Γερμανία, να δούμε πώς βρέθηκες εκεί, πώς ξεκίνησες εκεί, με τι ασχολήθηκες, γιατί εντάξει, τώρα το να είσαι στιχουργός στο εξωτερικό είναι και λίγο δύσκολο, θα έλεγα, για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Σίγουρα κάνεις και κάτι άλλο, έτσι. Ήθελα να αναφερθώ όμως στον Ανδρέα Νίκο για το δίσκο «Ο Επαστρούπολ» που γράψαμε, το οποίο κυκλοφορεί από τον Ιανουάριο, μας πέρασε από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Ήθελα να αναφερθώ στους συντελεστές. Στο Επαστρούπολ συμμετείχαν οι εξής συνθέτες: ο Ανδρέας Ανδρέου, ο Σάββος Δημητριόπουλος, ο Λευτέρης Σταπούλου και ο Γιάννης Ματόπουλος από τους Αρλερουά. Ιδέα τραγουδιστές που ερμήνευσαν τα τραγούδια: ο Γιώργος Ιδραίος, η Σοφία Μιχαηλίδη, η σολίστου του Μίκη Θεοδωράκη, χρόνια σολίστου του Μίκη Θεοδωράκη, ο Πέτρος ο Καράδης από συμπολίτης μου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πρόκειται σε δύο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, ο Σπύρος ο Κουτσοβασίλης της Λαϊκής Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης, η Γεωργία Νταλιάνη από τις Βρυξέλλες και ο Μανώρης ο Παναγιώτης από την Πύλο, ο οποίος επαγγέλλεται ο τωρελογολόγος. Μάλιστα. Έτσι. Και μετά ακολουθεί τώρα, είναι στα σκαριά ο δίσκος με το γενικό τίτλο «Νέο Μετανάστες», που ελπίζω μέχρι τον Αύγουστο να τελειοποιηθεί. Σου το ευχόμαστε. Ήδη μετέδωσε ένα τραγούδι. Ωραία, λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. Ωραία. Πώς έγινε, πώς ξενιτεύτηκες, πώς πήγες εκεί, είχες ανθρώπους εκεί και πώς έστησες τη ζωή σου. Στη Γερμανία είχε σκοπό να σπουδάσω δημοσιογραφία. Πήγα στην Πέρδη Σούλε για τη γλώσσα και μετά σπούδασα. Άρχισα δηλαδή να κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου τρεις μήνες, αλλά μετά τα παράτησα. Μετά εργάστηκα ως μηχανολόγος εργοδηγός, πρακτικά το έμαθα. Και τα τελευταία χρόνια από το 1996 μέχρι το 2004 ήμουν ιδιοκτήτης του μοναδικού γραφείου ταξιδιών στο Άχαν. Μάλιστα. Γραφείο ταξιδιών γενικά, όχι γραφείο ταξιδιών σχετικά μόνο με Ελλάδα, αλλά έστελνες και κόσμο στην Ελλάδα, πιστεύω. Είχα την αποκλειστικότητα για Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τα πρώτα χρόνια εκεί στη Γερμανία, φεύγεις τώρα, πρώτα απ' όλα όταν έφυγες από εδώ για την Γερμανία, ήσουν ακόμα στις Αίρες, στο χωριό, στην Παγκρινίτσα. Θεσσαλονίκη μόνο. Θεσσαλονίκη. Του Χαριλάου. Χαριλάου, περιοχή Χαριλάου. Και φεύγεις σε ηλικία πόσο ετών, έτσι, για να βρεθείς στη Γερμανία? Έφυγες σε ηλικία 22 ετών. Ωραία, εντάξει, έχεις αρχίσει εδώ και ζεις, έχεις τις παρέες σου, ναι, τους φίλους σου, έχεις ένα δικό σου κόσμο και ξαφνικά φεύγεις από τη ζεστασιά που προσφέρει μια πολύ όμορφη και ζωστή πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη και βρίσκεσαι στην παγωμένη Γερμανία. Πώς είναι? Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Ήθελα να μας πεις λίγο, να κάνουμε λίγο τη σύγκριση, έτσι, αυτών των δύο διαφορετικών κόσμων και πώς μπόρεσες εσύ να προσγειωθείς από τον ένα κόσμο στον οποίο είχες μάθει να ζεις στον άλλο στον οποίο θα έπρεπε να μάθεις πλέον να ζεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ άλλη ιδιοσυγκρασία του Γερμανών, των Ταμπερμαν των Γερμανών, άλλο το δικό μας. Αλλά εγώ προσπάθησα, και όχι μόνο εγώ, εμείς οι Έλληνες έχουμε την ευχαίρεια να γρήγορα να προσγειωνόμαστε με τον κοινωνικό περίγυρο και με τους Γερμανούς, δηλαδή συμπτυχθήκαμε πολιτιστικά και κοινωνικά με πολύ άνεση, γιατί το έχει και ο λαός μας, έτσι. Και έτσι κάπως άρχισε η σχέση μας και η ζωή μας με τους Γερμανούς. Βέβαια, ο Έλληνας προσπαθεί εδώ να προσγειωθεί και να πάρει τα καλά των Γερμανών και τα άσχημα να τα αποβάλει και τα ανάπαρη. Να πάρει να κρατήσει τα καλά των Ελλήνων και τα άλλα να τα αποβάλει. Και έτσι είμαστε ένα κράμα, δηλαδή, που δημιουργήσαμε δύο τάσεις με τις οποίες παρευόμαστε. Εκεί στο Άχεν υπάρχουν Έλληνες πολλοί. Είναι περίπου 3.000. Αλλά 3.000 είναι αυτοί οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες. Αλλά έχει όμως και πάρα πολλούς φοιτητές, κατότι το Άχεν είναι πανεπιστημίου πολύ. Είναι δηλαδή πανεπιστημίου πολύ και έχει πάρα πολλούς Έλληνες φοιτητές. Ναι. Υπάρχει λοιπόν κάποια ένωση, κάποιο σύλλογος, κάποια ομοσπονδία, κάτι που να ενώνει όλους αυτούς, ναι, τους Έλληνες. Είναι η ελληνική κοινότητα. Mm-hmm. Και
υπάρχουν και πολιτικοί σύλλογοι. Υπάρχει πολιτικό σύλλογο ο Γενικό Ελλανιτών, ο πολιτικό σύλλογο ο Πεντεκό Σύλλογο, υπηρετών. Έχουμε βέβαια, έχουμε δηλαδή και πολιτιστικά κινήματα δημιουργούνται. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι εκεί πέρα είναι. Αυτό που φέρνουμε από την Ελλάδα επάξια και με πολλή επιτυχία. Φαντάζομαι εκεί πέρα υπάρχουν πολλοί ποντιακής καταγωγής, έτσι οι Έλληνες. Συνήθως και οι μετανάστες γενικά, εν το συνόλο τους, οι περισσότεροι, τα 3/4 είναι βορειοβαδίτες. Mm-hmm. Εσύ έχεις ρίζα προσφυγική, ποντιακή, έχεις κάτι καταγωγή σου? Η ρίζα των παππούδων μου είναι από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Από την Κωνσταντινούπολη. Και μια που αναφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη και μια που είμαστε και ομοειδεάτες, ήθελα, το ξέχασα, σου διέθηκε σήμερα, είναι χρονιά ραμαία. Το ξέρεις. Για πες τα, τα ξέρω εγώ, αλλά... Σαν σήμερα η ΑΕΚ στέφθηκε βασίλισσα της Ευρώπης στο μπάσκετ. Εκείνη την τελική ομάδα του Γιώργου, του Τρόντζου, του Τζάβα, του Αμερικάνου, του Λαριτζάκη. Το ξέχασες να το πεις. Του Χριστέα, όχι, εγώ δεν το λέω γιατί... Με κυνηγάνε εδώ ότι όλο λέω για την ΑΕΚ, αλλά αφού μας ανέδειξες και εσύ... Πολλοί αναρωτούνται, δηλαδή εσύ Βορειοαντίδης, γιατί είναι σεξιστής, για σταματά τα ρε παιδιά, γιατί να μην αγγίζεις. Δηλαδή Αθήνα την Ελλάδα, εξάλλων συνιστάρηση, οι γονείς μου είναι και πρόσφυγες. Πώς να μην είμαι στην ΑΕΚ, να μην είμαι αγγίζεις. Ήμουν αγγίζεις, Νίκο, από τα γενοφάσια μου, από μικρό παιδί και δεν αλλάζω. Έκλαψα λικελά πολλές φορές για την ΑΕΚ. Και ακόμη και κλαίω και αυτή τη φορά, ας πούμε με οποιαδήποτε ήττα. Έχω ευαισθησίες. Καλά, τώρα κλαίμε συνέχεια, εντάξει, έχουμε χορτάσει ήττες. Ναι, ναι, συζητάς. Κρίμα αυτή η μεγάλη ομάδα, δηλαδή, να είμαστε τώρα πελάτες του Ολυμπιακού. Και μια που αναφέρουμε για το ποδόσφαιρο στον αθλητισμό, είμαι και πρώτος σκάδης του Βασίλη του Χατζηπαναγή. Αλήθεια. Ο αδελφός, η μάνα του και ο πατέρας του. Ο Νουρέγιεφ της μπάλας. Και μάλιστα του έγραψε και 13 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το ένα τραγουδάει ο Σμοκοβίτης, αν και ο Ολυμπιακός ο Κώστας Σμοκοβίτης, μου λέει Γιώργο, δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα μου δώσεις ένα τραγούδι, για να τραγουδήσεις και τον Βασίλη, και τους το έδωσα. Καλά, ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής ήταν από όλο τον κόσμο αναγνωρισμένος. Ναι. Α, και θα σου πω και κάτι, μπορεί να μην το ξέρεις. Έχει υπάρξει ένα φιλικό που έχει παίξει ομάδα επιλέκτων και έχει φορέσει για ένα ημίχρονο τη φανέλα της ΑΕΚ. Ανεπισήμως. Και έπαιξες και στη νυχτή κόσμο με τον Γιώργο Μαύρο. Με το Θωμά το Μαύρο, ναι, μαζί ήμασταν ναι. Τότε στη Νέα Υόρκη. Ήμουνα μέσα στον αγώνα αυτό στο Giant Stadium. Μεταξύ των τραγουδιών είναι και το. Είχα σκοπό να βγάλουμε ένα CD για τον Βασίλη και να εκτάσουμε μια ποιητική συλλογή να κυκλοφορήσει μαζί. Αλλά ο Βασίλης είναι λίγο ιδιόρυθμος να δούμε τι θα γίνει. Βρήκα και τον κρατικό οίκο. Και το CD τιτλοφορείται «Ντρίπλες Χατζηπαναγή» από ένα σόλο του Χιονά. Του είπα Δημήτρη, θα γράψει ένα σόλο, τρομερό σόλο, και από αυτό το σόλο, το ονομάζουμε «Ντρίπλες Χατζηπαναγή» για να πάρει όλο το CD. Να πάρει το τίτλο. Μεταξύ των τραγουδιών τραγουδάει και ο Αγάθωνα Μακαρίτη. Μετά από αφού του με ημεροποίησε, ερμήνε το τραγούδι, μετά από δύο μήνες πέθανε. Δεν μου λες, αυτό θα κυκλοφορήσει τώρα, είναι υποκυκλοφορία? Από μένα είναι έτοιμο. Τρία είναι, δηλαδή είναι δισκογραφικό προδιαγραφών και τα υπόλοιπα είναι σε demo. Κατάλαβα, ναι. Οπότε τώρα έχει μπει στο φούρνο και περιμένεις να ψηθεί. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τη Σοφία Μιχαηλίδη σε μουσική Αντρέα Αντρέου να ερμηνεύει «Πού να σε κρύψω» Άνοιξη και επανερχόμαστε, Γιώργο. Αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια σολίστου Μίκη Δωράκη, ναι. Αγιάζει και στο χιόνι. Πώς στεργεί στη βαθιά πληγή και κέραει ακόμη. Πουλί βαμμένο
σκύψω να σε γιάνω. Ελάτε στην παρέα μας, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα Δευτέρα 4 Απριλίου 2022. Καθημερινά, τι λέω καθημερινά, τέλος πάντων πρωινά πλέον, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το πρωί εδώ στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, η οποία εκπέμπει ακόμη από τα βραχεία, εκπέμπει φυσικά από το διαδίκτυο και εκπέμπει και από τις τηλεοράσεις στο ηχητικό κανάλι, στο κανάλι ήχου Φωνή της Ελλάδας. Ώρα Ελλάδας λοιπόν, η εκπομπή που κρατάει από πολύ πολύ παλιά, αρκετά χρόνια, τηλεοπτική εκπομπή, έτσι ξεκίνησε στην ΕΡΤ1 και στη συνέχεια με τις διάφορες εξελίξεις έχει μετεξελιχθεί και αυτή σε ραδιοφωνική. Εντάξει, ωραίο το ραδιόφωνο, η αλήθεια είναι ότι έχει τη δική του πολύ μεγάλη γλύκα και ομορφιά. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τη Γερμανία, με το Άχεν. Συνομιλούμε με τον κύριο Κανλή, ο οποίος είναι στιχουργός. Ακούσαμε ορισμένα από τα τραγούδια του. Το τελευταίο το ερμηνεύει η Σοφία Μιχαηλίδη. Όπως μας είπες και εσύ, έτσι, μία από τις ερμηνεύτριες του Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι. Και πάμε τώρα, γιατί έχουμε στη διάθεσή μας, Γιώργο, μπροστά μας, έχουμε γύρω στα 7 λεπτά. Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με ένα τραγούδι που εσύ έχεις επιλέξει. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο» με τον Γιώργο Διονυσόπουλο και τον Θοδωρή Ψαλιδόπουλο. Αλλά πάμε να πούμε τα δικά μας, γιατί λέγαμε για τη Γερμανία. Έκανες και εσύ μια ωραία εμβόλυμη στάση, είπες για την ΑΕΚ, έτσι για να αναθαρρύνεις και η ψυχούλα μας λίγο. Και θα ήθελα έτσι να μου πεις τώρα, αν υπάρχει κύμα μετανάστευσης, αν έχει έρθει νέος κόσμος, πέρα από τους φοιτητές που είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Βλέπουμε πάρα πολλοί κόσμος να φεύγει από εδώ από την Ελλάδα και να πηγαίνει στο εξωτερικό αναζητώντας όχι ένα καλύτερο αύριο, αναζητώντας ένα σήμερα, γιατί υπάρχουν πρακτικά πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί, είναι κάτι που μας ματώνει, ιδιαίτερα όσοι έχουμε ζήσει την ξενιτιά, εσύ την έχεις στο πετσί σου ακόμα, εγώ θέλω να πιστεύω ότι την έχω ξεπεράσει. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο να συζητήσουμε αν υπάρχει νέα μετανάστευση εκεί στην περιοχή που ζεις εσύ, στο Άχεν, και στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, Νίκο, υπάρχει μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα λόγω της οικονομικής δυσφραγίας που δημιουργήθηκε το 2010. Ήρθαν πάρα πολλά παιδιά και σαν εργάτες και επιστήμονες. Δηλαδή ήρθε μια πληθώρα από Έλληνες για να εργαστούν στην ξενιτιά. Και γι' αυτό ήταν και το κίνητρο, το ερέθισμα για να ασχοληθώ, δηλαδή με την καινούργια μου δουλειά, η οποία παίρνει τον τίτλο Νέο Μετανάστες, ένα εκ των οποίων τραγούδι στο Σαρλερουά τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Σε αυτό το CD. Σε αυτό το CD είναι το Σαρλερουά τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα ανοίξει του Νέο Μετανάστες. Και το έγραψα για την αφέμαξη που έγινε, την καινούργια αφέμαξη που έγινε, δηλαδή με τον ελληνισμό γενναίου των επιστήμονε, τα γεράμια, αλλά τα οποία χρηματοδοτήθηκαν, βοηθήθηκαν από την ελληνική πολιτεία και δυστυχώς ήρθαν στην ξενιτιά για να επιβιώσουν. Ναι. Αυτά ναι. Κάνει. Εκεί τα έχουν βρει τα πράγματα ρόδινα όμως, Γιώργο, ή και εκεί το όνειρο είναι. Πάρα πολύ δυσκολεύτηκαν, αλλά οι γιατροί, οι επιστήμονες έχουν προσκληθεί με τα χαρά, διότι έχουν μεγάλη ιατρική παιδεία και έχουν αποκτήσει ένα όνομα στα νοσοκομεία
της Γερμανίας και είμαστε υπερήφανοι για αυτούς. Πολύ ωραία. Μια που αναφερόμαστε στους νεομετανάστες, το οποίο δηλαδή ήταν το ερέθισμα αυτή, δηλαδή αυτά τα καραβάνια που ήταν τελευταία πενταετία, πάνω σε αυτό το θέμα ήταν και το ερέθισμα να γράψω το, 17 τραγούδια, τα οποία ελπίζω τον Αύγουστο και τα οποία θα τα έχεις και τα οποία θα είναι αξιόλογα τραγούδια και θα είσαι υπερήφανος να τα μεταδώσουμε. Συμμετέχουν ο συνθέτης ο Σάββας ο Δημητριόγλου, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός ήρθε το 1982 και σπούδησε πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτον στην Αθήνα. Είναι εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος ο Κρυωνάς, δύο τραγούδια, ένας από τους καλύτερους κλασικούς κιθαρίστες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Δύο τραγούδια του Λευτέρη Σταμπούρλου από το Βερολίνο. Ένα τραγούδι έγραψε ο Αντώνης ο Γκάτας. Και ο Χρήστος ο Γιούτρος, ο Γρούτσος, δύο τραγούδια, ο οποίος επαγγέλλεται ο τολαρικολόγος. Οριλά, θα ξέρει καλά και από φωνές. ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και πέραξε και πολύ ωραία φωνή, τον Βαγγέλη τον Παρβαρούση. Μοιάζει ήδης ο Κότσερας και είναι, δηλαδή, αυτό είναι έβριμα δικό μας, δικό μου και του Γρούτσου, του τραγουδιστή. Τέλεια. Εγώ θέλω να μου πεις τώρα, γιατί σε λίγο πρέπει να κλείσουμε. Αν σου λείπει η Ελλάδα και πώς τη σκέφτεσαι έτσι στην καθημερινότητά σου? Σκέφτομαι να επιστρέψω, δεν θέλω να μείνω στη Γερμανία. Η πατρίδα μου με μαγεύει, η πατρίδα μου την αγαπάω, είμαι Έλληνας και θέλω να, τα τελευταία μου χρόνια να τα διάγω στην πατρίδα μου. Και κάτι άλλο. Σου το εύχομαι ολόψυχα. Ολόψυχα να γίνει ο σκοπός αυτός. Κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζω δύο τραγούδια. Το Άταυστο Τσιγάρο, το οποίο είναι σε μουσική του Ντέμι Γετζόγλου, και θα το ερμηνεύσει η Γιώτα Λιάρα, αυτή η μεγάλη πασιονάδια του ελληνικού τραγουδιού. Το έγραψα αυτό στη μνήμη του αδελφού της που σκοτώθηκε μαχόμενος στη Μασούρα και στα Κόκκινα εναντίον του Τούρκου εισβολέα. Και όταν ανεβαίνει στο πάλκο γίνεται χαμός. Κρατάει την ταμπακέρα του αδελφού της και το τελευταίο τσιγάρο και κλαίει. Και πάνω σε αυτό έγραψε το άθροστο τσιγάρο, το οποίο θα συνοδευτεί και με τη δική της παρουσία. Ξαρμονικά. Συγκλονιστικό. Όπως το περιγράφεις είναι συγκλονιστικό. Το δε άλλο και θέλω και θέλω, δηλαδή είναι φιλοδοξία μου και τιμή μου, δηλαδή να μεταδοθούν σε πρώτη εκτέλεση από το πρωτοδικό σου το ραδιόφωνο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Και το δεύτερο είναι το μην με χτυπάτε άλλο, είναι από την πρόσφατη δολοφονία του Άλκη, του φιλάθλου του Άρης Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ερμηνεύσει ο Γιώργος Ιδραίος. Μάλιστα, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Όλα αυτά θα συνειδητοποιήσω για να μεταδοθούν σε πρώτη εκτέλεση. Όλα αυτά θα βγούμε μαζί και θα μας πεις και την ιστορία πίσω, βέβαια, ιστορίες όπως του Άλκη τη γνωρίζουμε και τις άλλες σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο, το τι έγινε στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, αλλά οι λεπτομέρειες, νομίζω, όπως αυτό που είπες με το τσιγάρο πάνω στην πίστα και το δάκρυ συγκίνησης είναι συγκλονιστικά. Λοιπόν, θα σας τα πει εκτενέστερα η Γιώτα Γιάννα, η οποία θέλω για αυτήν να παραδεχθεί, και ο Γιώργος Ιδραίος όταν θα τα παρουσιάσει. Ωραία, άμα είναι και εδώ στην Αθήνα θα είναι ακόμα πιο ωραία, έτσι, να είναι μέσα στο στούντιο εδώ. Και λοιπόν, μία άλλη πρόταση. Έλα, για να κλείσουμε, Γιώργο μου. Με τον οποίο δηλαδή αγωνιζόμαστε από το 45 και δώσαμε στην πατρίδα και δεν πήραμε, είναι ο Ανδρέας ο Ανδρέου. Θα ήταν ευχής έργο να τον παρουσιάσεις. Θα το κάνουμε. Να δώσει πολλά πράγματα και θα ενθουσιαστείς. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, στο υπόσχομαι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργος Κανλής από το Άχεν της Γερμανίας, τυχουργός. Ήταν η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή «Ελλάδα στον κόσμο» με τον Γιώργο Διονυσόπουλο και τον Θοδωρή Ψαλιδόπουλο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την «Ώρα Ελλάδας» για αύριο, Τρίτη, 5 Απριλίου, στις 9 το πρωί. Να είστε καλά. Έβρεχε ο ουρανός φωτιά, σιδερό και ατσάλι. Κι ο χάρος ο κερεκακός χορεύε πάνω στη ζάλη. Τα στούκας παρελάβνανε πάνω από τα κεφάλια, κι εμείς τα πολεμούσαμε μαξίνες και δρεπάνια.
αστάχια μας θεριζάνε τα τσάλινα θηρία. Το πέλες δε ρωτήσανε και στη ελευθερία. Τα στάχια μας θεριζάνε τα τσάλινα θηρία. Το μπέλες δε ρωτήσανε τι εστί ελευθερία. Κερκίνη ως την κορφή κοίσαμε το πετρίτσι, το χώμα εκοκίνησε απ' το αίμα που έχει πει. Χαλάζει ο βίδες στην πλαγιά, μια πέφτει στο Μιχάλη κι ο Μιχάλιος ξεψύχησε φωνάζοντας χαλάλι. Τον έκλαψε η ματνίτσα στη πάνθυμη κηδεία για το κακό που έγινε πάνω στα 23. Τον έκλαψε η ματνίτσα στην πάνθυμη κηδεία για το κακό που έγινε πάνω στα 23. Κανέναν δεν αφήσανε τα νήμερα θηρία κι απ' τους που εκμαλωτήσανε τους στήσανε στα τρία. Τους κλάψαμε, τους θάψαμε κι ακούσαν τον Μιχάλη και στα βουνά τραβήξαμε για εκδίκηση μεγάλη.